Και φέτος το καλοκαίρι επιλέγουμε Ελλάδα. Αυτό ήταν το μήνυμα του ΕΟΤ στους επισκέπτες του ελληνικού περιπτέρου στην ετήσια τουριστική έκθεση των New York Times που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο στο David Center του Manhattan. Στη φετινή εκδήλωση έλαβαν μέρος 150 χώρες και συνολικά 500 εκθέτες σε ένα διήμερο ιδιαίτερα σημαντικό για τον τομέα του τουρισμού. Αυτή η έκθεση είναι από τις πιο σημαντικές όπως ξέρετε. Γι' αυτό και κάθε φορά ο ΕΟΤ και η κυρία Καματερού φροντίζουν ώστε να είναι παρούσα η Ελλάδα και να δείχνει τουλάχιστον ότι είμαστε εδώ και ότι είμαστε ένας ελκυστικός προορισμός για όλους. Η Αμερικάνικη αγορά έδειξε τις δυνατότητές της. Έχει ξεπεράσει κάθε crash test όλων των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ έχουν πτωτική πορεία από την Αμερική. Έχουμε μια δυναμική άνοδο. Οι προκρατήσεις πάνε καταπληκτικά και για το 2015. Θα πάμε ακόμα καλύτερα από τη χρυσή χρονιά την προηγούμενη. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Δουλεύουμε σκληρά και με στοχευμένες κινήσεις διαδικτυακά. Η Ελλάδα είναι παντού. Ασφαλώς το μεγάλο ερώτημα τόσο των διεθνών μέσων ενημέρωσης που επισκέφθηκαν το ελληνικό περίπτερο, όσο και των υποψηφίων επισκεπτών, ήταν τι μέλη γενέστε στην Ελλάδα και κατά πόσον θα επηρεαστεί από τις εκλογές. Η απάντηση των υπευθύνων ήταν πως η ελληνική τουριστική βιομηχανία δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. People are starting to get a little bit concerned regarding whether or not Greece is going to leave the EU or not. But with that said, the tremendous amount of people going to Greece this year from America has been incredible. Τι σχέση έχει αν έχουμε εκλογές ή δεν έχουμε εκλογές με το αν η χώρα θα έχει το προϊόν της ή δεν το έχει. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Όλοι όσοι ήρθανε και μας μιλήσανε και προσεγγίσανε το ελληνικό περίπτερο, μας είπαν ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι ο πιο ελκυστικός προορισμός. Οι επισκέπτες ζητούσαν να μάθουν πληροφορίες όχι μόνο για τους γνωστούς δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και για εναλλακτικές περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτές οι νεαρές Αμερικανίδες που έδωσαν ραντεβού στο Καρπενήσι. This guy was just giving us the inside scoop of places to visit in Greece. You wrote that place down. Which place was it called? What's it called again? Can you say it again? Καρπενήσι. Yeah, Καρπενήσι. Το ενθαρρυντικό στοιχείο ήταν αναμφίβολα η τάση επισκεπτών παρελθόντων ετών να επισκεφθούν ξανά την Ελλάδα. Just visited last year, but it was a phenomenal experience in Greece. Where did you go? We started off in Athens. We went to Santorini. We also did Mykonos. And we went back to Athens again to finish off to see all the historic sites and whatnot. I've been to Corfu. I spent a week there in the off season, and it was amazing. There was no one around, no tourists, just us. And we took out some ATVs and just really enjoyed. We went swimming. It was about 30 degrees out, but it was really, really beautiful. Ελπίζουμε όλοι να πάει καλά ανεπηρέαστο ο τουρισμός και να δώσει μια ανάσα. Έτσι ανακούφισης στους Έλληνες και στην πατρίδα μας. Στόχος του ΕΟΤ είναι να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τα νούμερα των επισκεπτών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, που θεωρούνται αγορές οι οποίες έχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια αξιοποίησης.